Αποκάλυψη, έρευνα, γνώμη, ρεπορτάζ, όλα αυτά τα έχει η Αιχμή. Η εφημερίδα της Τολακαρνανίας, που από το 1995 είναι πρώτη σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα. Αιχμή, Αιχμή TV, Αιχμή Radio. Επιλέξτε την Αιχμή για να προβληθείτε στην Δυτική Ελλάδα. Γιατί η διαφήμιση είναι θέμα Αιχμής. Καλησπέρα σας. Εγκαινιάζοντας απόψε μουσικό στην έκθεση τοπικών προϊόντων, σκεφτήκαμε να αντισταθούμε στην εγκληματική παραφροσύνη που βιώνει η χώρα μας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης με τραγούδια ελληνικά. Τραγούδια που έχουν τη σφραγίδα πανάξιων δημιουργών, τόσο ποιητών και στιχουργών, όσο και συνθετών. Τραγούδια που να μας κάνουν να αισθανόμαστε υπερήφανοι για την καταγωγή μας, όσο και αν κάποια χαμερπή ρεποσοτσοπουλάκια προσπαθούν εν αγωνίως να τη λιδωρήσουν και να την εξαφανίσουν τελικώς. Απόψε έχω μαζί μου τους μαθητές μου, με τους οποίους τα τραγουδούσαμε σε κάθε μας παρουσία και εκδήλωση. Κάποιοι από αυτούς αποφύτησαν φέτος, έπειτα από 6 χρόνια ενεργού συμμετοχή στη χοροδία μας. Θέλοντας να τους ευχαριστήσω δημοσίως, να μου επιτρέψετε να αφιερώσω την απόψινή βραδιά σε αυτά τα παιδιά για τον αγώνα που έκαναν μαζί μου και τη δίψα τους να εντρυφήσουν στα μονοπάτια της καλής ελληνικής μουσικής, να γνωρίσουν τους ποιητές μας, τους συνθέτες μας, έτσι που να μπορούν να καυχόνται πως είναι περήφανα Ελληνόπουλα και πως ανήκουν σε ένα περήφανο λαό που θα βρει τον τρόπο να γυρίσει τον ήλιο, κατά πως λέει και ο Ελίτης, και να ξαναμοιράσει το φως απλόχερα στην παρηγμασμένη και παραπέουσα ανθρωπότητα. Ευχαριστώ λοιπόν τις γλυκές κυρίες της χοροδίας, την Αντιγόνη Καλτσούλα, ήδη μέλουσα φοιτήτρια των χημικών μηχανικών της Πάτρας από σήμερα. Τη Μέρη Καντιλιώτη, ήδη μέλουσα φοιτήτρια της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της Πάτρας. Με την Πάτρα έχουμε ένα σουξέ. Όλα τα παιδιά μας περάσαν στην Πάτρα. Άρα δεν ξαναλέω Πάτρα. Και την πιανίστα μας, τη Φλόρα Αργυρού, φαρμακευτική Πάτρας, εννοείται. Τα αγόρια μου, τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, διοίκηση επιχειρήσεων. Θα διοικήσει επιχειρήσεις ο Γιώργος. Καλά, Γιώργη, έστιμο σε βλέπω. Και τον Γεράσιμο Λαχανά, διεύθυνση τουριστικών επαγγελμάτων, επιχειρήσεων. Με τον τουρισμό ένα πράγμα ο Γεράσιμος. Τον δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού μας, τον Αλέξη τον Γεωργακόπουλο. Όχι, δεν τελείωσε το σόι. Μην νομίζετε δηλαδή, θα το αντιληφθείτε στη συνέχεια. Φοιτητή της σχολής μηχανολόγων, αεροναυπηγών, NASA και τα λοιπά όλα μέσα. Ναι. Και τον τραγουδιστή, ο οποίος επίπτα είναι ο μικρός μου γιος, τον Δημήτρη Βλαχογιάννη, ήδη φοιτητή του μαθηματικού τμήματος. Τους συνοδεύουν οι μαθητές της δευτέρας τάξης του Λυκείου, ο Άγιος Ρόμπολος στα Κρουστά, ο Γιάννης Τραγουλιάς στο Μπουζούκι και η Λιδία Γεωργακοπούλου, η τρίτη που λέγαμε από το ΣΟΗ και τελευταία. Τώρα αυτό, τελευταία παίζεται βέβαια, δεν ξέρω. Έκλεισε. Καλά. Στο τραγούδι. Ευχαριστώ τον καλό μου φίλο και συνεργάτη Δημήτρη Φωλιά στον μπάσο και στο σαξόφωνο σοπράνο
για την ευγενική του συμμετοχή στην τιμή αυτή των μαθητών μου. Να ξέρετε, με αυτά τα θαυμάσια παιδιά ζήσαμε ξέχαστες στιγμές, τραγουδήσαμε απίστευτα τραγούδια, πορωθήκαμε, γελάσαμε, διασκεδάσαμε, κερδίσαμε όλοι πράγματα. Απόψε θα σας πούμε κάποια από αυτά τα θαυμάσια τραγούδια και θα θυμηθούμε τις στιγμές που τα τραγουδούσαμε. Δηλώνουμε δε υπερήφανοι και καυχόμαστε που έχουμε τέτοια μουσική. Είμαστε και θα παραμείνουμε ένας περήφανος λαός, όσο και αν κάποιοι μας έχουν στοχοποιήσει και προσπαθούν διαρκώς να μας μειώσουν στα μάτια ολόκληρης της αφασιακής ανθρωπότητας. Μπορεί το πείραμα των αλητήρων υπανθρώπων της παγκόσμιας τάξης να ξεκίνησε από την Ελλάδα μας, πάντα το φως βλέπετε αποτελεί στόχο του σκότους. Εδώ όμως και θα τελειώσει. Αρκεί να φροντίσουμε όλοι μας να μπολιάσουμε τους νέους ανθρώπους με ιδανικά, ιδέες, οράματα και να τους δείξουμε το στόχο τον εχθρό. Αυτοί θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος της εξέγερσης ενάντια στους κατεπίθασιν δημοκράτες που μας κυβερνούν. Αν περιμένουμε από τους βολεμένους και τους κοπρίτες, δέσαμε. Επενδύστε στη νέα γενιά, εκπαιδεύστε την για να ανακτήσει ο λαός μας τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Έκαστο σε φω ετάχθη. Περήφανα τραγούδια λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε ενός περήφανου λαού. Δυστυχώς οι συγκυρίες που βιώνει η ανθρωπότητα και που παρακολουθεί αποσβολωμένη δεν μας επιτρέπουν να ξεκινήσουμε με αισιοδοξία. Διαλέξαμε να αρχίσουμε με τον Ιάκωβο Καμπανέλη, έναν Έλληνα θεατρικό συγγραφέα και ποιητή, εβραϊκής καταγωγής όπως λέγεται, που γνώρισε από κοντά τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης των Ναζί και την κατέγραψε με την πένα του. Άραγε, όταν οι καταγωγοί συμπατριώτες του εξοντώνουν συστηματικώς προκομμένους και φιλήσυχους λαούς που είχαν τη γη τους και τους την υφάρπαξαν με τη βία, σε τι διαφέρουν από τους τότε δημιούς τους. Και όταν πολλοί λένε μάλιστα πως σε κάθε διαολιά στον πλανήτη έχουν βάλει σίγουρα τη μητούλα τους, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να υποθέσουμε. Ματωμένο φεγγάρι είναι ο τίτλος του πρώτου μας τραγουδιού, ενός τρυφερού τραγουδιού αγάπης, με το οποίο θα αρχίσουμε σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
Οι σκληρές εικόνες που μεταφέρονται μέσα στα σπίτια μας από την οθόνη της τηλεόρασης έχουν καταντήσει την επίσης σκληρή πραγματικότητα να φαίνεται κάτι το συνηθισμένο. Την ώρα που τρώμε, για παράδειγμα, και πίνουμε το ποτό μας, καθισμένοι νοχελικά στον καναπέ, ακούμε και βλέπουμε για παιδιά που σκοτώνονται, που βιάζονται, που ακροτηριάζονται και μας φαίνεται φυσιολογικό, γιατί δεν είναι δικά μας, δεν είναι εδώ κοντά. Τάχα αυτά δεν τα γέννησαν μανάδες. Δεν έχουν γονείς να τα κλάψουν. Σε ποιο πεπρωμένο ήταν υπόχρεα αυτά τα παιδιά? Ποια ήταν η κακή τους μοίρα και ποιος τη διαφεντεύει? Σε ποιον και από ποιον δόθηκε το δικαίωμα να φέρει μια ζωή, πολλές ζωές μαζί? Γλαφυρότατες εικόνες με παιδιά που παίζουν ανέμελα περιγράφουν δύο ποίηματα του κορυφαίου Έλληνα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη. Παιδί με το γρατσονισμένο γόνατο και κάτω στις Μαργαρίτες Σταλονάκη. Και τα δυο σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.
Μιας και πιάσαμε τον Ελίτη, ας μείνουμε λίγο σε αυτόν και τις υπέροχες εικόνες του, μέσω των οποίων ζωγραφίζει στη φαντασία μας την Ελλάδα. Η πηγή του φωτός και της διαφάνειας του Ελίτη βρίσκονται στην ελληνική φύση, στην απέραντη ομορφιά και πληρότητα της ελληνικής θάλασσας, στο παραδοσιακό κάλος των νησιωτικών τοπίων και την σχεδόν εξωπραγματική καθαρότητα του ελληνικού ουρανού. Και όλα αυτά βρίσκονται αδιάρρηκτα ενωμένα με την ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα που του έδωσαν ελληνική, στις αμμουδιές του Ομήρου. Πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια, μας λέει ο ποιητής. Έρωτας, φιλιά, παιχνίδι μέσα στα κύματα, ταξίδι στους ουρανούς, ένα ξεκάθαρο σκηνικό ενός γνήσιου έργου αγάπης. Ο συνθέτης Ηλίας Ανδριόπουλος μελοποίησε Ελίτη και εμείς θα σας πούμε ένα του τραγούδι με τίτλο «Ο Έρωτας ή το Αρχιπέλαγος». Πρόκειται για ένα πανέμορφο ρομαντικό τραγούδι όπου η αγάπη ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της λουσμένης με φως χώρας μας. Είχαμε κάνει ένα μουσικό αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελίτη και είχαμε φροντίσει να συμπεριλάβουμε μελοποιημένα του ποίηματα από διάφορους συνθέτες. Λέει λοιπόν για αυτά τα τραγούδια ο Ελίτης: «Οι άγγελοι τραγουδάνε και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι η χαρά να δίνεις χαρά στους άλλους. Είναι αυτό που μας βαστάει στη ζωή. Γι' αυτό κοντά στα ποίηματά μου δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια, χωρίς να τα υποτιμώ καθόλου. Έτσι ή αλλιώς, μιλά κανείς για τα ίδια πράγματα που αγαπά και από εκεί και πέρα το λόγο έχουν αυτοί που θα τα ακούσουν. Λένε πως το είδος έχει ορισμένους κανόνες. Δεν τους ξέρω και πάντως δεν ενδιαφέρθηκα ή δεν μπορούσα ίσως να τους ακολουθήσω. Δουλεύει ο καθένας όπως νιώθει και η θάλασσα είναι απέραντη, τα πουλιά μυριάδες, οι ψυχές, όσες και οι συνδυασμοί που μπορούν να γεννήσουν οι ήχοι και τα λόγια, όταν ο έρωτας και το όνειρο συμβασιλεύουν. Και η παιδική φαντασία όμως βρίσκεται συχνά στο κέντρο της ποιητικής του δημιουργίας. Οι έννοιες και τα πράγματα χάνουν το ρεαλιστικό τους περιεχόμενο και λαμβάνουν σημασίες και ρόλους που μόνο ένα παιδικό μυαλό μπορεί να τους προσδώσει. Με νεξέδες που μιλάνε και πεταλούδες που δαγκάνουν, τρυφερές και πανέμορφες εικόνες. Γεια σου κύριε Μενεξέ,
είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα σας τραγουδήσουμε σε μουσική του πρόωρα χαμένου Δημήτρη Λάγιου. Περίτεχνα καταφέρνει να μας ταξιδέψει στη θλίψη, την απογοήτευση και την απελπισία. Διαβάζοντας ή ακούγοντας κανείς το παράπονο του ποιητή, κατακλείζεται από χιλιάδες έντονα συναισθήματα που άλλοτε οδηγούν σε δάκρυα και άλλοτε σε μια άλλη, ίσως πιο αισιόδοξη θεώρηση της ζωής. Φύση και έρωτας δεν είναι μόνο ήλιος λαμπερός, καλοτάξιδη θάλασσα, χαρά και γαλήνη. Είναι και σύννεφα, κύματα, μάτια κλαμμένα, μεσάνυχτα, σκοτάδι και άστρα. Ενσωματωμένα όλα μαζί σε ένα ποίημα. Μας ταξιδεύουν σε τοπίο άγριο και νοσταλγικό. Σου το είπα για τα σύννεφα, θα ακούσετε τώρα σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Τα χέρια μας.
τελευταίο ποίημα του Ελίτη θα ακούσετε για την ώρα από την ενότητα Μικρές Κυκλάδες σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Πρόκειται για το πολύ γνωστό του Μικρού Βοριά, όπου και πάλι φαίνεται η άρρηκτη σχέση του ποιητή με τη φύση. Πώς μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του μακριά από τα στοιχεία της φύσης? Φύση και συνέστημα αναμειγνύονται συνεχώς. Η φύση είναι εκεί πάντα, στην αγάπη, τον έρωτα, τη χαρά, τα έντονα συναισθήματα, αλλά και τη θλίψη, το παράπονο, τον πόνο, τα κλάματα, το θάνατο. Αλλάζουμε ύφος, αλλά παραμένουμε στην καλοκαιρινή διάθεση για να ακούσετε ένα ρεμπέτικο τραγούδι από αυτά που μας άρεσαν πολύ να τα τραγουδάμε σε κάθε μας παρουσία ή γλέντι. Πρόκειται για σύνθεση του Απόστολου Χατζηχρίστου σε στίχους του Γιώργου Φωτίδα. Πάμε στο Φάληρο ο τίτλος.
σχετικώς νεότερους Έλληνες τυχουργούς ξεχωρίζει ο πολυγραφότατος Λευτέρης Παπαδόπουλος. Επιλέξαμε ένα του τραγούδι υπό τον τίτλο «Έχω ένα καφενέ» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου, που μας έφυγε νωρίς για την γειτονιά των Αγγέλων. Μιλάει για το βασικό στέκι των ανδρών μιας άλλης εποχής, τον καφενέ. Η ανάγκη των ανθρώπων να πούν δύο κουβέντες με φίλους και γνωστούς από κοντά, να μάθουν ένα νέο, να πιούν ένα φτηνό αλλά μερακλείδικο καφέ, να ακούσουν για ιστορίες άλλων, να πούν το δικό τους πόνο και να ξελαφρώσουν, τους έκανε να συχνάζουν εκεί. Και αποτελούσε ο καφενές τη σκηνή όπου καθημερινώς εκτιλήσονταν και μια καινούργια ιστορία. Τώρα λοιπόν που οι άνθρωποι αρχίζουν να αποζητούν ξανά την επαφή από κοντά, γιατί η αποξένωση του πολιτισμού μας τους έχει οδηγήσει σε τρομερή μοναξιά, μάλλον ο καφενές θα αναβιώσει στις μέρες μας. Καλό θα είναι αυτό. Μήπως και οι άνθρωποι θυμηθούν πως η ομορφιά κρύβεται στα απλά και τα λιτά πράγματα και όχι στα πλούσια και ψεύτικα πασαλήματα. Εθελούσιας θυσίας, παγκοσμίως, αποτελεί η έξοδος των ελευθέρων πολιορκημένων, των υπερήφερων προγόνων μας. Δεν το βάζει ανθρώπινους το πώς μπόρεσαν και συναποφάσισαν να πεθάνουν ηρωικώς παρά να πιαστούν σκλάβοι και να ατιμαστούν. Αυτό το κορυφαίο αλλά τραγικό γεγονός, σε αντιδιαστολή με την ωραιότητα της φύσεως που τους περιτριγύριζε, δεν βλέπετε άνοιξη, ενέπνευσαν τον Διονύσιο Σολωμό να γράψει το μνημειώδες έργο του Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Σε μουσική του Χρήστου Μποζίκη, που προσφάτως έφυγε από κοντά μας, θα ακούσετε στίχους από το δεύτερο σχεδίασμο. «Μάγεμα η φύση και όνειρο, στην ομορφιά και χάρη, η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι».
Η ιστορία της χώρας μας δείχνει πως από σκλαβιές και τυραννίες μάλλον έχουμε τα πρωτεία. Τώρα δε με τους αμετανόητους Γερμανούς, των οποίων έχουμε καταντήσει απικία, ανεσύρθησαν στη μνήμη μας εικόνες από το εγκληματικό πέρασμά τους από τη χώρα μας στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής που ακολούθησε. Θυμηθήκαμε τις απάνθρωπες και μαζικές εκτελέσεις αθώων πολιτών, την ερήμωση της χώρας μας, τα κολαστήρια του θανάτου και τους τόπους εκτέλεσης. Στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής τοποθετήσαμε εμείς την ιστορία του τραγουδιού που θα σας πούμε, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, χωρίς να γνωρίζουμε αν ο στιχουργός συμφωνεί κατά ανάγκη μαζί μας. Σαββατόβροδες στην Κεσαριανή είναι ο τίτλος.
τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι ένα αντιπολεμικό και τρυφερό ποίημα του μεγάλου Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, αποδομένο στα ελληνικά από τον Νίκο Γκάτσο. Και αν ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα λιποψύχησε και φοβήθηκε μήπως από λάθος σκοτώσει το ανέμελο Περιστέρι, εμείς δηλώνουμε πως δεν θα βγούμε ποτέ στο κυνήγι του. Και όχι μόνο αυτό, θα αγωνιστούμε να μην κινδυνεύσει ποτέ το πέταγμά του από ευαίσθητους μεν πλην όμως κυνηγούς. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν το παραμικρό μεταξύ τους. Η γη μας χωράει όλους, αδιακρίτως χρώματος, θρησκείας ή πολιτικών πεπιθήσεων. Το τραγούδι του δρόμου είναι ο τίτλος του ποίηματος, σε μουσική του Μάνου Λοΐζου. Σε πέφκο ανέβηκα μεγάλο, να δω που πήγε το μυαλό μου. Ποιος ή ποιοι κυβερνούν τη ζωή μας? Αυτό το ερώτημα υπήρχε στα χείλη των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της 7χρονης χούντας που βίωσε η χώρα μας, επανέρχεται όμως και σήμερα στα χείλη όλων των ανθρώπων του πλανήτη. Το νιώθουμε πως κάποιοι παίζουν με τις ζωές μας, αλλά δεν τους βλέπουμε, γιατί είναι καλά κρυμμένοι στα πολυετηλή γραφεία τους, όπου παίρνουν τις αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Διεστραμμένα μυαλά, κομπλεξικά ανθρωπάρια και γκεμπελίσκι, βάλθηκαν να μας αφανίσουν με χίλιους δυο τρόπους, αιματακυλώντας την ανθρωπότητα και διαιρώντας τους ανθρώπους αναλόγως της θρησκείας τους και των τόπων όπου οι σχεδιαστές έχουν τα συμφέροντά τους. Θα πάρουμε άραγε ποτέ απάντηση στο ερώτημα αυτό? Κοντός ψαλμός που λέει και ο σοφός λαός μας. Ποιος στη ζωή μου είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσετε, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Μίκη. Ανήκει στα τραγούδια του Αγώνα που γράφτηκαν κατά την περίοδο της χούντας των συνταγματαρχών. Φωτιά,
τελευταίο μας τραγούδι για απόψε μας φέρνει μνήμες από τη μακρινή Ανατολή. Την Ανατολή που είναι έτοιμη να αναφλεγεί και να συμπαρασύρει στη φλόγα της ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτοί οι απίστευτοι ψεύτες και δολοφόνοι των εθνών θα βρουν και πάλι τον τρόπο, μέσα τους οργανισμούς πιόνια που έχουν ιδρύσει, να διαλύσουν ολοσχερώς μια χώρα, μια ολόκληρη περιοχή, με το πρόσχημα της επιβολής της δημοκρατίας. Όρο που τον έχουν καταντήσει πατσαβούρα. Αυτοί και οι όπου γης λακέδες τους, μηδέ και των δικών μας εξαιρουμένων. Ο Κεμάλ της ιστορίας μας ήταν ο νεαρός πρίγκιπας που νόμισε πως μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο και να βοηθήσει τους αδυνάτους. Το τέλος του ήταν η κρεμάλα, μιας και εισήγαγε κενά δαιμόνια στη γενιά του, και το συμπέρασμα διαστόματος Νίκου Γκάτσου πως αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ και ότι πάντοτε θα προχωρά με φωτιά και με μαχαίρι. Λέτε να αποδειχτεί προφητικός αυτός ο μεγάλος Έλληνας ποιητής. Έτσι φαίνεται μέχρι τώρα. Οψόμεθα. Οι εξελίξεις άλλωστε είναι κοντά. Πολύ κοντά. Η μουσική του τραγουδιού είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, να πικρέσει βουλές των ανθρώπων, να σκοτεινέσει ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής στα μέλη μια φορά και ένα καιρό ήταν άδειο το κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στη Μαλά, την Κουρμαδιά πίτρα με τα κλάδια τώρα σε ρημόνα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόρι και γεννιά βασιλική αγρικά το μυρολόι και τραβάει καμακή. Τον κοιτάει Βεδουίνη με μαθαρική νερή, γιορκός στον αλλά τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Γέρικες καμήλες, ένα κόκκινο φαΐ στου παράδεισου της πύλας, ο προφήτης Καρτερή. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. Θα κλείσουμε την απόψινή βραδιά με μια σειραφή στίχων του Ελίτη σε μουσική των Δημήτρη Παπαδημητρίου, Λίνου Κόκοτου, Μάνου Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη. Τα τραγούδια που θα ακουστούν κατά σειρά είναι «Το Παράπονο», «Η Ελένη», «Το Θαλασσινό Τριφύλι», «Τέσσερις Στρατηγοί» και «Ένα το Χελιδόνι». Ας κρατήσουμε για το τέλος τη φράση του Ελίτη πως για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ και να δουλέψουμε να τον γυρίσουμε πριν οι προδότες μας τελειώσουν οριστικώς. Η μνήμη του ελληνικού έθνους, εφόσον είναι ζωντανή, αποτελεί αχτίδα φωτός που θα φέρει την Ανάσταση. Σε αυτή τη χώρα, τη χωρίς ελπίδα, τη χωρίς όνειρα, σε αυτόν τον κόσμο το μικρό, τον μέγα, τη μικρή μα μεγάλη πατρίδα μας, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Αυτή είναι η προτροπή που δίνει με υπερηφάνεια
Αυτή είναι η προτροπή που δίνω με υπερηφάνεια στα παιδιά μου. Θα είμαι δε ιδιαίτερος ευτυχής αν ο σπόρος πιάσει τόπο και καρπίσει. Σας ευχαριστούμε όλους για την υπομονή σας.
Άλλη φορά του χρόνου. Του χρόνου με τα υπόλοιπα. Έχουμε εδώ πέρα, φεύγει ο κόσμος του χρόνου. Θα δούμε τι θα κάνουμε, θα διάσουμε. Λοιπόν, κάθε χρόνο σε αυτό το αποχαιρετιστήριο, σε αυτή τη τιμή των παιδιών μου που αποχωρούν από το σχολείο, συνήθιζα κάτι να προσφέρω. Φέτος λοιπόν έχω ετοιμάσει για τα παιδιά αυτά που φεύγουν από μια έτσι κορνιζούλα με την φωτογραφία τους από διάφορες εκδηλώσεις που ήμασταν μαζί, με μια αφιέρωση δική μου. Αυτό έτσι σαν ένα συμβολικό δώρο από το δάσκαλο. Αλέξη μου. Μερούλα. Ο γιος, τι να κάνουμε, Δημήτρια. Λόρα. Έλα τη γόνη. Το γυράσουμε δεν βρήκα, αλλά και βρήκα μια που χορεύαμε ταγκό μαζί. Και ο ψηλέας της υπόθεσης, Γεώργια. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Καλή σας νύχτα.